δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Για ακόμα μία φορά το Τουρκικό Κυπριακή Ομοσπονδία προσπαθεί μέσω της Εθνικής Ομοσπονδίας να έρθει πιο κοντά στην UEFA και στη FIFA. Εμείς το 2013 έχουμε υπογράψει μία συμφωνία με τους Τουρκοκύπριους που υπογράπτηκε από τον πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας που είναι ακόμα μέχρι σήμερα. Οι πόρτες της ποδοσφαιρικής αρχής ολόκληρη της Κύπρου είναι ανοιχτή προς τους Τουρκοκύπριους. Υπάρχει εκεί συμφωνία. Οτιδήποτε άλλο για μας δεν είναι αποδεκτό. Αυτή η συμφωνία θα ισχύει μέχρι επίλυσης του Κυπριακού. Όσον αφορά στην Ομοσπονδία, θα αντιδράσουμε. Αύριο θα είμαι στο Παρίσι, έχουμε το κογκρέσο της UEFA, ως επίσης και την κλήρωση του Nations League και συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Έχω κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να έχω τις συναντήσεις που πρέπει να έχω στο Παρίσι για να τελειώσει ακόμα μία φορά αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι Τουρκοκύπριοι. Θα ήταν δικαιολογημένοι εάν δεν υπήρχε η συμφωνία. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη και εμείς σαν αρμόδια αρχή σε όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο αναγνωρισμένη από την FIFA και την UEFA δεν θα αποδεχτούμε αυτόν το που προσπαθεί να κάνει το Κυπριακή Ομοσπονδία. Υπάρχουν μέτρα αντίδρασης, υπάρχει συνεννόησης και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις που η συνεργασία ήταν άψογη και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, εμείς σαν Ομοσπονδία θα είμαστε εκεί για να μην επιτρέψουμε να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο στάτους του ποδοσφαίρου στην Κύπρο μας. Και είμαστε και σε συνεννόηση με αυτούς που πρέπει να είμαστε σε συνεννόηση.